όταν μιλάμε για γυναικείο μπάσκετ και μάλιστα κυρκυραϊκό γυναικείο μπάσκετ, νομίζω ότι το μυαλό όλων πηγαίνει στην Κέτι Φακιολά, την έχουμε κοντά μας σήμερα, σε μια συνέντευξη, συζήτηση έτσι χαλαρή θέλουμε να κάνουμε, να μιλήσουμε λίγο για γυναικείο μπάσκετ αλλά και για μπάσκετ γενικότερα. Κέτι, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Ματούλα. Πάντα είστε κοντά μας, μας υποστηρίζετε και μας προβάλλετε. Δεν είσαι πολύ, δεν είναι γιτόκι πολύ, δεν είσαι πολύ έτσι μπροστά στα φώτα. Κάνεις όμως πολύ καλή δουλειά. Να ξεκινήσουμε από αυτό που γίνεται τώρα. Τώρα λοιπόν έχεις αναλάβει μικρές ηλικίες στο Κερκυραϊκό. Ναι, τώρα είμαι στις Ακαδημίες του Κερκυραϊκού. Έχω αναλάβει το κομμάτι το κορτσίστικο, να πω και την αλήθεια, όσο επιτοπλίστων. Έχω και μικρά αγόρια. Τα κορίτσια είναι κορασίδες και πανκορασίδες. Ήδη τώρα είναι και σε εξέλιξη το πρωταθληματάκι των πανκορασίδων. Πώς τα πάτε? Ένα παιχνίδι έχουμε παίξει στα Γιάννενα. Χάσαμε βέβαια, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τα πήγαμε και άσχημα. Έχω κοριτσάκια που είναι και μικρότερα σε ηλικία από πανκορασίδες, δηλαδή είναι δημοτικό τα περισσότερα από αυτά. Και για τα περισσότερα από αυτά ήταν και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είχαμε λίγο το άγχος της πρεμιέρας. Πόσο σημαντικό είναι και που εσείς και καθηγήτρια φυσικής αγωγής, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει και ανθρώπους που δεν έχουν πτυχίο και ασχολούνται κυρίως με μικρά παιδιά, που είναι ένα κομμάτι δύσκολο, ευαίσθητο, διαφορετικό. Ματούλα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά πάνω από όλα σε αυτές τις ηλικίες θέλουν το παιδαγωγικό κομμάτι περισσότερο ακόμη και από το μαθησιακό και από το μπάσκετ. Η προσέγγιση, το πώς θα χειριστείς ένα σωρό ζητήματα, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Θα πρέπει δηλαδή αυτές οι ηλικίες για μένα να είναι σε παιδαγωγούς. Πόσο δύσκολο είναι να τα κουμαντάρεις αυτά τα παιδιά, ειδήσεις όταν αρχίζουν να το φωνάζουν κυρία, 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 αυτό που σου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω, δεν με δυσκολεύει καθόλου. Είμαι και σε δημοτικό για να καταλάβεις και το έχω επιλέξει να είμαι σε δημοτικό. Όταν διορίστηκα δηλαδή, επέλεξα να είμαι πρωτοβάθμια. Δεν με κουράζει, μου αρέσει. Βέβαια, εντάξει, κάποιες στιγμές παραγίνεται το κακό, αλλά δεν ξέρω, μου αρέσει πραγματικά, νομίζω ότι δεν με κουράζει καθόλου. Στα παλιά, να πάμε λίγο, τα ξεκίνησες εσύ το μπάσκετ πριν από αρκετά χρόνια στο νησί, με μαλλί έτσι λίγο αφάνε, λίγο φουντωτό, και τι. Πες μου λίγο για κοινό. Ματούλα μου, ξεκίνησα το μπάσκετ πριν χτιστεί ακόμη αυτό κλειστό, φαντάσου, το 82. Δεν τρεπομαι να το πω. Πραγματικά μέσα σε αυτό το χώρο από το 82 και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκα στο χώρο του μπάσκετ. Και με τον Κερκυραϊκό. Ναι, με τον Κερκυραϊκό. Είχαμε εκείνη την καταπληκτική χρονιά του 84-85, δηλαδή ήμασταν η φουρνιά που καταφέραμε και είχαμε περάσει από εδώ, από την Εσκαβδέ, από πρωταθλήτριες, είχαμε πάει στην Αθήνα και με μπαράζα ανεβήκαμε τότε Α' Εθνική. Που η Α' Εθνική το 84-85 είχε μόνο 10 ομάδες. Παναθηναϊκός, εδώ μέσα, τρελές δόξες εδώ πέρα, σε αυτόν τον κλειστό. Έχεις ζήσει υπέροχες στιγμές. Έχεις ζήσει και κάποιες στιγμές η κάθοδος της χερίας. Έχεις ζήσει κάποια άλλα πράγματα. Πες μου λίγο για να φύγουμε από το Κερκυραϊκό που έζησες πολύ όμορφες στιγμές και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο Κερκυραϊκό και στο γυναικείο και στο ανδρικό μπάσκετ έπαιζαν φανταστικά ονόματα. Έτσι, και φτάσατε σε κατηγορίες και οι άνδρες και οι γυναίκες που τώρα ούτε καν τις ονειρευόμαστε. Κοίτα, εγώ είμαι τυχερή γιατί φεύγοντας από εδώ, όταν σπούδασα στις Σέρες, η ομάδα ήταν Α' Εθνική τότε και πραγματικά αυτό το λέω και σε όλα τα παιδιά. Ο αθλητισμός ανοίγει πάντα μία πόρτα. Είναι μία πόρτα ανοιχτή στον κόσμο και στην κοινωνία και σε μία υγιής πλευρά της κοινωνίας. Ήμουν τυχερή λοιπόν. Ο Όσερον τότε ήταν Α' Εθνική και συνέχισα εκεί για 7 χρόνια. Παρόλο που είχα τελειώσει, είχα μείνει 7 χρόνια. Και πρωταγωνιστήσαμε. Είχαμε βγει ευρωπαϊκό κύπελο, είχαμε πάρει πρωτάθλημα νεανίδων. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Γιατί καμιά φορά είναι και θέμα τύχης και συμπτώσεων το να σου συμβούν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν ξεκίνησα και εγώ εδώ που μου άρεσε και το έκανα μόνο γιατί μου άρεσε να παίζω, αυτό ήταν εδώ. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα είχα όλη αυτή την πορεία. Και μετά γυρνώντας, πραγματικά ήρθε στη Σκερία που ήταν η Β' Εθνική. Συνέχισα και όλα αυτά τα χρόνια με τη Σκερία, που είχα μια καταπληκτική πορεία και με τη Σκερία. Νομίζω ότι και για όλα τα χρόνια που εξαρτιόταν η Σκερία περισσότερο από τις Κερκυραίες παίχτριες, είχε πολύ καλή πορεία. Νομίζω ότι η κάθοδος ουσιαστικά ξεκίνησε από όταν δεν είχαμε κερκυραϊκό αίμα στην ομάδα. Και από όταν σταμάτησαν πιο ενεργά κάποιες παίχτριες όπως εσύ, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλα ονόματα κάποτε στη Σκερία, Κερκυραίων παίχτριών εννοώ, έτσι. Ναι, μα φυσικά, μα γι' αυτό σου λέω. Βοήθησε πάρα πολύ και η ένωση τότε που είχε γίνει με τον Κερκυραϊκό. Δηλαδή, κάποια στιγμή Κερκυραϊκός και Σκερία, που ήταν Β' Εθνική, ενώθηκαν και βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο θα το αγαπήσει τον Κερκυραϊκό μπάσκετ, τον Κερκυραίος που είναι μέσα, δεν θα το αγαπήσει ο μισθοφόρος που θα έρθει να παίξει για να πάρει κάποια χρήματα κλπ. Απλά ίσως κάποιες φορές οι ομάδες που κάνουν ένα άλμα παραπάνω είναι και επιτακτική ανάγκη να πάρουν και κάποια άλλα κορίτσια, ξέρεις.
να υπάρξει μια ενδυνάμωση, ας πούμε, φαντάζομαι. Απλά να γίνεται σε βαθμό τέτοιο ώστε να υπάρχει ένα καλό σύνολο. Ακριβώς, όπως το είπες. Γιατί και κάποια κορίτσια από αυτά που ήρθαν μεταγραφές βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά από τη στιγμή που άρχισε περισσότερο να εξαρτάται από τα κορίτσια που ήταν μεταγραφές παρά ότι από τις κερκυραίες παίχτηρες, νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και λίγο η κάθοδος του γυναικείου μπάσκετ. Και φυσικά ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε το γεγονός ότι κατήργησαν στο γυναικείο μπάσκετ η Β' Εθνική. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι ήταν η ταφόπλακα του γυναικείου μπάσκετ στην επαρχία. Γιατί πράγματι μια ομάδα Β' Εθνικής θα μπορούσε πολύ άνετα να παίξει με κερκυραίες παίχτριες και με κάποιες προσθήκες. Η Α2 όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μαντουλά, να μόνο με... Εσύ αποτελείσες και τη σημαία της χερίας για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η θέση, η θέση Άσος 2 είναι μια θέση που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει τόσο, γιατί θεωρώ ότι πια παίζουμε πολύ περιφερειακό μπάσκετ. Δηλαδή βλέπω στην Κέρκυρα, ας πούμε, και κερκυριακές ομάδες, ίσως επειδή δεν έχουμε και πάρα πολλούς ψηλούς, παίζουμε αρκετά περιφερειακό μπάσκετ. Πολλές φορές μας βγαίνει και βγαίνει, υπάρχουν και καλοί σουτέρ και γυναίκες και άνδρες στο νησί, έτσι δεν είναι. Ο ρόλος τότε ήταν δύσκολο, στο να κουμαντέρεις μια ομάδα, να στήσεις μια ομάδα, να οργανώσεις μια ομάδα. Και σαν μεγαλύτερη, νομίζω ότι πολλά κορίτσια σε εμπιστευόντουσαν, σε είχαν σαν πρότυπο. Κοίτα, νομίζω ότι η περισσότερη δουλειά γινόταν στην προπόνηση και ίσως και στο έξω κομμάτι από το μπάσκετ. Γιατί η βασική μου θέση δεν ήταν και άσος οι δύο. Ουσιαστικά έπεσα οποιαδήποτε θέση χρειαζόταν η ομάδα. 3, 4, 5, 2, καμιά φορά και άσος αν χρειαζόταν. Ήταν σχεδόν πάντα να κατεβάσει την μπάλα όμως. Όχι, αυτό περισσότερο ήταν ρόλος της Βανέσσας, της Μάνδηλα. Αν θυμάσαι κατά καιρούς της Νατάσης Παγωνής, είχαμε πολύ καλά playmaker. Όχι, δεν ήμουν κατεξοχήν άσος. Όχι. Η θέση μου ήταν μπορώ να σου πω από 3 και κάτω. Αλλά νομίζω ότι βοηθούσα πάρα πολύ και γι' αυτό ίσως να ήμουν και αρχηγός. Καλά που ήμουν και η πιο παλιά παίκτρια και επί σειρά ετών, δηλαδή μεγάλωσα γενιές και γενιές εκεί. Αλλά περισσότερο επειδή μου αρέσει η ομαδική ζωή και η ομάδα, την αγαπάω πάρα πολύ. Και ξέρεις, αυτό νομίζω συντέλεσε στο να είμαστε αγαπημένες, στο να είμαστε μια γροθιά, στο να είμαστε πολύ ενωμένες. Και αυτό έφερε και πάρα πολλές επιτυχίες στη Σχερία. Θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι, να έχεις ανοίξει τα φτερά σου, να έχεις φύγει από το νησί, να έχεις πάει σε μια άλλη ομάδα. Σου δόθηκε ευκαιρία ή ήταν προσωπική επιλογή δική σου να μείνεις εδώ? Κοίτα, μου δόθηκε ευκαιρία πηγαίνοντας να σπουδάσω στις Σέρρες. Mm. Μα εκεί είχα τελειώσει σε 4 χρόνια ακριβώς τις σπουδές μου και παρόλα αυτά παρέμεινα 7 χρόνια εκεί και έπαιξα Α Εθνική, επειδή η ομάδα ήταν εκεί και είχαμε καλή πορεία. Απλά κάποια στιγμή κουράστηκα και θέλησα να γυρίσω. Και όχι, δεν το μετανιώνω φυσικά, γιατί και εδώ πέρα περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με τη Σχερία και μεγάλες δόξες για τον κυριακό μπάσκετ. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια από τη Σχερία. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες που γίνονται μετρημένοι, βέβαια, όπως την Κυριακή που έχει αγωνιστική. Γίνεται μια προσπάθεια με τον Βασιλινιάκα και η ομάδα φιλοδοξεί να ανέβει στην Α2 κατηγορία. Μια και δεν υπάρχει β' κατηγορία, ούτως ή άλλως. Πώς τη βλέπεις αυτή την προσπάθεια? Γενικότερα υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν κορίτσια που μπορούν να δημιουργήσουν τη Σχερία από την αρχή? Κοίτα, σέβομαι κάθε προσπάθεια και πραγματικά τα κορίτσια αυτά μαζεύτηκαν και κάνουν μια έξυπνη προσπάθεια. Δεν είναι και τόσο εύκολο σε αυτές τις κατηγορίες, mm-hmm. ξέρεις, να αντεπεξέλθεις περισσότερο, γιατί είναι λυπηρό, ας πούμε, το ότι είχαν κάποιους τραυματισμούς, γιατί κάποιοι από τα κορίτσια χτύπησαν επίτηδες, έτσι, το ξέρεις. Βέβαια, τώρα κοίταξε τι γίνεται στο νησί αυτή τη στιγμή. Η Σχερία έχει μια ομάδα γυναικεία και ο Κερκυραϊκός έχει τις υποδομές. Έχει κορασίδες, νεάνιδες και πανκορασίδες, έτσι. Ναι. Δηλαδή, λείπει αυτή τη στιγμή από τη Σχερία, είναι καλή προσπάθεια, αλλά λείπει λίγο το παρακάτω και το πίσω. Βέβαια, εντάξει, ένα νησί είμαστε. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κοίτα, ήμουνα πάντα από τους ανθρώπους που γενικότερα αγαπάω το μπάσκετ και δεν το κοίταξα ποτέ σαν ομάδα. Αγαπάω όλες τις ομάδες. Έχω περάσει σχεδόν από όλες τις ομάδες και από το ΦΕΚΑ και από τη Σχερία και από τον Κερκυραϊκό. Και πραγματικά τους αγαπάω και σέβομαι ολονών τις προσπάθειες μου. Κάποιες φορές επιστρατεύονται οι παλιές παίχτες. Το ξέρεις, το έχεις ζήσει και στο παρελθόν. Όπως και τώρα γίνεται αυτό βεβαίως με τη Σχερία και έγινε και με τον Κυριακό στο μπάσκετ. Καλούνται παλιοί παίχτες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Αυτό δείχνει ότι έχουμε έλλειψη στο νησί όσον αφορά την ηλικία, την κρίσιμη πάνω στη διασταύρωση που θα πρέπει να σωματοποιήσει. Ναι, νομίζω ότι εδώ ήταν ένα λάθος της Σχερίας που επαναλαμβάνεται χρόνια. Δηλαδή το ότι έχασε λίγο το πίσω κομμάτι των μικρών κατηγοριών. Γιατί εντάξει, είναι πολύ καλή προσπάθεια αυτή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια από πίσω για να μπορεί να βοηθηθεί. Γιατί και κάποια από τα κορίτσια
που πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή, ίσως του χρόνου για τους λόγους να είναι δύσκολο. Εντάξει, άμα από μία ηλικία και μετά είναι πολύ δύσκολο να πρωταγωνιστεί. Υπάρχουν και μικρές παίκτες, έτσι υπάρχουν και πιο μικρά κορίτσια. Θα το δούμε, φαντάζομαι, εν καιρό θα το δούμε βάσει των αποτελεσμάτων και στο γήπεδο. Ναι, θέλει πολύ χρόνο και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί, κοίταξε, περνάμε πάντα τη φάση στο νησί του ότι και είναι ευχής έργων. Τα παιδιά αυτά να σπουδάσουν, δείτε ότι είναι Δευτέρα Λυκείου, είναι Τρίτη Λυκείου και από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να ακολουθήσουν πρωταγωνιστικούς ρόλους τα παιδιά αυτά. Είναι και πάρα πολλά από τα παιδιά που έχουμε στο μπάσκετ, είναι και καλοί μαθητές, δηλαδή και είναι σχεδόν σίγουροι η συνέχειά τους στο ότι θα σπουδάσουν κλπ. Και κάπου χάνει τη συνέχεια, θέλει πολύ υπομονή. Πιστεύω ότι η Σχερή εκεί έκανε το λάθος ότι δεν είχαμε υπομονή να βγάλουμε μικρότερα κορίτσια. Και έχει χαθεί λίγο συνέχεια αυτή. Να σε πάω λίγο και στα τρυπώ το μπάσκετ, γιατί παρακολουθούσε ούτως ή άλλως. Είδαμε φέτος ότι ο Κυρκυραϊκός παρέμεινε στην κατηγορία την ΕΣΚΑΒΔΕ, μια προσπάθεια που έγινε δύσκολη όπως και πέρσι. Του χρόνου πιθανότατα να έχουμε και τρεις ομάδες κυρκυραϊκές στην ΕΣΚΑΒΔΕ. Αυτό εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε κολλημένοι σε μια ΕΣΚΑΒΔΕ, ωραία κατηγορία βρεκέτη μου, αλλά αυτή είναι η ΕΣΚΑΒΔΕ. Μου λένε όλοι για μια ένωση, μου λένε όλοι για μια ομάδα παραπάνω. Μπορεί να γίνει, είναι εφικτό, εσύ πιστεύεις? Μα δούλα, κοίταξε ο Κερκυριακός. Έχει ζήσει, γιατί έχει ζήσει και άλλα πράγματα. Έκανε μια προσπάθεια όσο μπορούσε να βασιστεί και σε παιδιά που ήταν σε μικρότερες ηλικίες. Κοίταξε, νομίζω ότι περισσότερο. Μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτή την κατηγορία. Υπάρχουν ταλέντα. Νομίζω ότι είναι θέμα διοικήσεων πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα η διοίκηση πρέπει να θέσει αυτό. Στους όρους και τους σκοπούς, γιατί όπως το είπες, ναι, θα μπορούσε κάποια παιδιά να τους βάλει σε ρόλο πρωταθλητή. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Θα πρέπει να τους πει ότι θα πρέπει να έρχονται σε καθημερινές προπονήσεις, το να τα άλλο κάτι που ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ο άλλος όταν δεν πληρώνεται και δουλεύει καθημερινά, πρωί, απόγευμα, Σαββατοκύριακα, νύχτες, βράδια, για να τα βγάλει πέρα. Ίσως δηλαδή θα πρέπει να μπει και από κάποια διοίκηση το χέρι βαθιά στην τσέπη για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν ταλέντα. Θέλει θέληση πάνω απ' όλα από τη διοίκηση και χρήμα πάνω απ' όλα, μα το έλεγα κατά ψέματα. Και με την προσθήκη ενός, δύο παιχτών, τριών, θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να ανεβεί η ομάδα, γιατί όχι. Υπάρχουν κορίτσια πέρα από σένα που πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει μεγαλύτερα βήματα στο μπάσκετ, στο νησί, να είχαν φύγει, να είχαν εξελιχθεί περισσότερο? Κάποια κορίτσια έπαιξαν και παρακάτω εκτός από μένα. Δηλαδή και η Λουκέ Βεντούρα, η Νατάσα, η Παγώνη, κάποια κορίτσια που έφυγαν, σπούδασαν. Κατά καιρούς δηλαδή, αρκετά κορίτσια από αυτά έχουν κάνει κάποια βήματα. Είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα στο γυναικείο μπάσκετ. Ναι. Και σου είπα και για μένα καθοριστικό του ότι δεν υπάρχει β' εθνική. Θα μπορούσαν πολλά παιδιά από αυτά να παίξουν πολύ περισσότερο από ότι. Ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει σε θέματα υγείας. Έχεις περάσει και σε κάποια θέματα. Γενικότερα όλοι έχουμε τα θέματα μας. Όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, ο αθλητισμός, ένας γερός οργανισμός, υγιής, μπορεί να τα επεξέλθει καλύτερα. Ματούλα, σίγουρα. Είμαι εγώ το πρώτο παράδειγμα και αυτό θέλω να το λέω σε όλο τον κόσμο πραγματικά, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πέρασε ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας. Είμαι καρκινοπαθής και νομίζω ότι έφτασα σε κάποιο σημείο, κάποια στιγμή να λέω ότι έπαιξα τόσα χρόνια μπάσκετ για να καταφέρω τελικά να σώσω και τη ζωή μου. Πρώτον, γιατί ο οργανισμός μου ήταν πολύ πιο υγιής και δυνατός και μπόρεσε να αντεπεξέλθει. Αρέσει μου μιλάς έτσι ανοιχτά γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για άλλους ανθρώπους επίσης. Και το έχω συζητήσει και με πάρα πολύ κόσμο, γιατί είμαι από τα παραδείγματα που κατάφερε και γλίτωσε και το ξεπέρασε. Και δεν θέλω να το. Θυμάμαι και την περίοδο. Δεν ήσουν όχι, δεν το πίστευε. Όχι, Ματούλα, δεν το πίστευε κανείς ότι περνούσα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Και νομίζω ότι μου βοήθησε ο αθλητισμός πάρα πολύ σε αυτό. Ήμουν καταδικασμένη, είχα μάθει να αγωνίζομαι και ήμουν καταδικασμένη να αγωνιστώ μέχρι το τέλος. Είτε αυτό ήταν ευχάριστο, είτε δυσάριστο. Και αυτό το μάθα μέσα από τον αθλητισμό. Τώρα μπαίνει στον πειρασμό, ίσως με τα μικρά τα παιδιά να μπει, να κάνει κανένα σουτάκι, να παίξετε λίγο μαζί. Είναι το μόνο που μου λείπει τόσο μα τόσο πολύ. Δεν θα μπορούσα να γυμναστώ δυστυχώς με κανένα άλλο τρόπο. Αλλά εντάξει, κάποια άλλα προβλήματα υγείας που μου παρουσιάστηκαν με τα πόδια, ξέρεις τώρα και. Βάλε ότι έπαιξα παραπάνω από 32 χρόνια Α' εθνική και Β' εθνική. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν σου γινόταν πρόταση από τη Σχερία να βοηθήσεις με κάποιο ρόλο, με κάποιο πόστο, ίσως και ενεργά, δεν ξέρω, θα το έκανες. Σκεφτόσουν. Ναι, μα το λέω, εννοείται. Και ήδη το κουβεντιάσαμε με τα κορίτσια και ήδη δηλαδή το βλέπω και το ζηλεύω. Θα μπορούσα, αν για κάποιο λόγο θα ήθελα να ήμουν λίγο πιο νεότερη, για να μπορούσα να
να παίξω μπάσκετ ακόμη. Θα το ήθελα πάρα σε πολύ. Βλέπω σε μερικά παιχνίδια θα κάβεις η Καρπατία και λέω είναι έτοιμη και την αφήνω. Βράζω, το ξέρω. Το ξέρω πραγματικά. Είναι, μου λείπει πάρα πολύ. Πάρα πολύ που δεν μπορώ να παίξω. Και βλέπεις καλά αθλήματα όμως από τον μπάσκετ. Τα παρακολουθείς, δεν έχεις πρόβλημα τέτοιο. Όχι βέβαια, εννοείται. Ναι. Καταρχάς και στο σχολείο που είμαστε, εννοείται ότι όλα τα αθλήματα τα διδάσκουμε στο σχολείο. Σέβομαι και τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Όλα τα παιδιά δεν κάνουν για το μπάσκετ ή όλα τα παιδιά μπορεί να μην κάνουν για το χάντμπολ ή για το βόλεϊ. Πρέπει να του ανοίξουμε δρόμους. Ψηλώνει. Δηλαδή έρχεται ένα, έρχονται δύο παιδιά. Ένα παιδί με το ίδιο ύψος κάνει μπάσκετ και ένα παιδί κάνει ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ θα το ψηλώσει. Όχι, όχι, Ματίνα μου. Αυτό είναι μύθος, έτσι. Αυτό είναι μύθος. Δηλαδή το ότι. Όχι, να ψηλώσει το ψηλώσει. Οι ενόργανοι κοντένοι, οι άρση βαρών κοντένοι. Ναι. Απλά τι γίνεται. Κάποια στιγμή που βλέπουμε και κάποια παιδιά και σε μεγαλύτερες κατηγορίες κλπ. Επειδή εντάξει, βοηθάει και το ύψος, κάποια στιγμή μπορεί να δει και κάποια παιδιά που είναι πιο ψηλά στο μπάσκετ, εννοείται. Λογικά θα τα δει στο μπάσκετ. Πού θα τα δει. Ναι, βόλεϊ, μπάσκετ είναι αθλήματα που. Όχι, είναι μύθος αυτό ότι το μπάσκετ ψηλώνει κάποια άλλα αθλήματα κοντένουν και όλα αυτά. Και κοιτάνε όλοι τα χέρια του Διαμαντίδη και σου λέει για να έχει τα διαχείρια τα έκανα από τον μπάσκετ. Δεν είναι το θέμα αυτό. Όχι, όχι, σχέση όμως. Ούτε τα χέρια μακραίνουν, ούτε. Ο Διαμαντίδης κατάφερε επειδή έχει αυτό το ταλέντο και, αυτή τη φυσική, εν πάση περιπτώσει, αυτό το φυσικό χάρισμα, να τα χέρια του να είναι πολύ μεγαλύτερα από το ύψος του και αυτό κατάφερε και έπαιξε και αυτό το μπάσκετ που έπαιξε και φυσικά γιατί έχει και την ευστροφία και τη δουλειά που έχει ρίξει ο άνθρωπος αυτός, έτσι, γιατί είναι και από τους παίχτες που έπαιξαν μπάσκετ χωρίς να έχουν περάσει από εθνικές νέων παιδών κλπ. Βλέπεις παιδιά στο νησί που ξεχωρίζεις αγόρια που είναι ψηλά και έχουμε ψηλά παιδιά. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που έχουν φύγει στην Ελλάδα, έχουν κάνει αξιόλογες πορείες. Ο Γάσης Κορδίλης παίζει και έφτασε μέχρι και τελικό κυπέλου. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Χαίρεσαι με αυτό ή στεναχωριέσαι, λες θα μπορούσαν να το είχαν κάνει περισσότερα παιδιά ή θα μπορούσαν να είχαν πάει ακόμα πιο ψηλά. Το βλέπεις θετικά ή αρνητικά με μια πικρία. Όχι, όχι, καθόλου πικρία. Εγώ καμαρώνω ακόμα και που βλέπω παιδιά που μεγαλώνουν και τα βλέπω και ασχολούνται ακόμη και που έχουν κάποια πρόοδο. Όχι, καμαρώνω πάρα πολύ για όλα αυτά τα παιδιά που έχουν περάσει από τα χέρια μου και τα βλέπω να μεγαλώνουν και να προοδεύουν και να ασχολούνται ακόμα με τον αθλητισμό. Είναι σίγουρο όπως παντού, Μαντελόμ, ότι όλα δεν μπορούν να καταλήξουν να είναι πρωταθλητές. Πολλές φορές είναι και θέμα τύχης και συγκυριών. Σου είπα, πάνω απ' όλα εγώ, γι' αυτό και προσπαθώ ποτέ να μην φουσκώνω τα μυαλά των παιδιών γύρω από αυτά τα θέματα. Γιατί σου είπα και εγώ όταν ξεκίνησα, ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσω, ξέρω εγώ, 32 χρόνια να παίζω Α' Εθνική και Β' Εθνική και να έχω κάνει όλη αυτή την πορεία. Δεν το πίστευα αυτό το πράγμα ότι θα γίνει. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι, σαν αθλητισμός και γι' αυτό το έκανα. Είναι θέμα τύχης συγκυριών που πάντως θα πρεθείς να κάνει. Τα παιδιά άσχετα από το ποιο άθλημα θα επιλέξουν, το θέμα είναι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να έχουν και πιο υγιή σώμα και οργανισμό, αλλά και γενικότερα να μπουν να συνδυάζουν τη γνώση και τον αθλητισμό. Μαντούλα μου, εννοείται, είναι κραυγή αγωνίας πια και προς τους γονείς, να σηκώσουν τα παιδιά από τους καναπέδες, από το κομπιούτερ δυστυχώς και από το ίντερνετ και να τα φέρουν στους αθλητικούς χώρους. Είναι δηλαδή κρίμα να έχουν ασθένειες τα παιδιά σήμερα, γιατί είναι όλη μέρα καθισμένοι σε ένα κομπιούτερ. Και δεν μπορούν να σηκωθούν, δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να run. Είναι κραυγή αγωνίας πια και δυστυχώς έχει χαθεί και το ότι κάποτε βγαίναμε στις γειτονιές και παίζαμε. Άνετα, Ματούλα μου, τώρα ένας γονιός σήμερα δεν μπορεί να αφήσει το παιδί του σε μια γειτονιά να παίξει και σαλάνες. Όχι. Πρέπει να το φέρει στον αθλητισμό. Οπουδήποτε είναι αυτό, αρκεί να αθλούνται τα παιδιά. Εσύ πώς νιώθεις όταν σε ρωτάνε στις κερκίδες, όταν έρχεσαι να δεις κάποιο παιχνίδι, είτε αντρικό είτε γυναικείο, σε ρωτάνε για τον μπάσκετ, σε ρωτάνε για την πορεία σου, γιατί είσαι ένα πρόσωπο, καταρχήν είσαι Ιθαλής, δεν έχει περάσει χρόνος από πάνω σου, γιατί όπως είσαι... Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Σ' αρέσει να συζητάς για μπάσκετ, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά είναι ένα άθλημα που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Με βοήθησε και εμένα προσωπικά πάρα πολύ, σου είπα, γιατί δεν το περίμενα. Καταρχάς, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό. Έχω κάνει τεράστιες γνωριμίες, φιλίες μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι το αξιοπερίεργο και τόσο πολύ αξιόλογο. Και γι' αυτό, δηλαδή, όπως αναπνέω, έτσι παίζω μπάσκετ. Δηλαδή, όσο φυσικό μου φαίνεται το να. Είναι φυσική συνέχεια. Ναι, ήταν πολύ φυσικό για μένα να το κάνω αυτό. Και εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω. Θέλεις να ευχηθείς τώρα, κλείνοντας για τον εαυτό σου, φαντάζομαι να σε πάντα υγιής, έτσι, να ξεπερνώνται τα προβλήματα. Αυτό έχει σημασία. Εννοείται και για όλο τον κόσμο, γιατί δυστυχώς βλέπεις τι γίνεται. Ζούμε πάρα πολύ δύσκολες εποχές για όλους. Δεν μπορεί ο αθλητισμός να είναι διέξοδος, έτσι δεν είναι και τι. Εννοείται ότι είναι. Και πραγματικά καλούμε πρώτα τους γονείς, γιατί είναι ο πιο σημαντικός και ο πιο δύσκολος ρόλος, ο ρόλος του γονιού πρώτα, να καθοδηγήσει και να φέρει τα παιδιά εκεί που πρέπει σωστά.
Και από εκεί και πέρα τους καλούμε και σου είπα, είναι κραυγή αγωνίες να έρθουν τα παιδιά στον αθλητισμό όσο γίνεται καλύτερα. Οποιοδήποτε άθλημα. Οποιοδήποτε άθλημα. Νομίζω ότι κάποιο παιδί την τάση την εκδηλώνει αργά ή γρήγορα που θέλει να πάει. Βέβαια, εννοείται. Όπου το παιδί νιώθει ασφαλές και όπου του αρέσει σε όποιο χώρο να βρίσκεται. Σου είπα, δεν ήμουν ποτέ ρατσίστρια γύρω από αυτό το θέμα. Αρκεί να υπάρχει, να είναι υγιής και ο χώρος και να ελέγχουν οι γονείς και πού παίρνουν τα παιδιά τους. Τι δουλειά γίνεται, πόσο ναι, σωστά τι δουλειά γίνεται, αν είναι σωστοί οι άνθρωποι που τα μεταχειρίζονται και όλα αυτά. Γιατί καμιά φορά και τα παιδιά μπορεί να μην νιώθουν καλά κλπ. Και ο λόγος να είναι αυτός και να μην τον εκδηλώνουν και κατά κάποιο τρόπο να φεύγουν από τον αθλητισμό γιατί κάτι δεν τους έχει αρέσει και έχει να κάνει θέμα με αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν γιατί η τιμή μου γιατί είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που θέλει να ακούσει νομίζω ο κόσμος. Θα τα ξαναπούμε, ε. Ναι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα είστε ανοιχτοί. Όλα τα τοπικά κανάλια δεν μπορώ να πω και στις προσπάθειές μας και πάντα δίπλα. Και σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Σε ακούμε και στο ράδιο και πάντα και εσύ προσπαθείς και με τους ανθρώπους που πάντα φέρνεις εκεί να δώσεις όσο γίνεται καλές πληροφορίες στους γονείς. Σε παρακαλούμε, μην νομίζεις. Γιατί από εκεί πρώτα απ' όλα ξεκινάνε όλα και μετά εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Έχεις προπόνηση σε λίγο. Ναι, έχω προπόνηση σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.